σκέψεις για αυτά τα βραβεία που έρχονται από τους Φιλάδους για ένα μήνα στον οποίο είχες καλή αγωνιστική παρουσία που επιβεβαιώθηκε, επιβραβεύτηκε αν θέλεις με αυτές τις κινήσεις. Εντάξει, ο στόχος μου είναι να βοηθάω την ομάδα, να μπορέσει η ομάδα να καταφέρει να πετύχει τους στόχους της. Εγώ προσωπικά πέρασα ένα πολύ καλό μήνα όπως είπατε. Ελπίζω να συνεχιστεί να είμαι καλά, να παίζω πάνω απ' όλα, να είμαι υγιής και να βοηθάω την ομάδα ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε μαζί αυτό που πρέπει να καταφέρουμε. Υπάρχει αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ ενώ είναι κοντά στην κορυφή, έχει καθαρίσει το θέμα του κυπέλου, που θεωρούταν εύκολος δρόμος, δεν έχει ακόμα δείξει αυτό που μπορεί. Πού οφείλεται αυτό? Κοιτάξτε, και εμάς δεν μας άρεσε προχθεσινή καθόλου η προχθεσινή εμφάνιση του κυπέλου, άσχετα που περάσαμε. Πρέπει να όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, να κάτσουμε κάτω, να δούμε τι φταίει, να δώσουμε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Γιατί υπάρχει ένα δεχόμενο που μιλάμε εμείς οι παίκτες ότι θα μπούμε στον γνωστό χώρο γιατί ξέρουμε ότι θα κερδίσουμε. Χωρίς αυτό να το επιδιώξουμε. Δεν βλέπω αδιαφορία από κανέναν. Ίσα-ίσα όλοι βλέπουν να θέλουν να παίξουν. Αυτοί που δεν παίζουν να μπαίνουν μέσα και να δείχνουν πάθος του να θέλουν να παίξουν. Αλλά ίσως υπάρχει αυτή η λάθος σκέψη ότι επειδή είμαστε ΠΑΟΚ θα κερδίσουμε έτσι απλά επειδή είμαστε ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό από όλους. Άμα υπάρχει αυτό, δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο. Απλά το σκεφτόμαστε, πρέπει να σκέψουμε το μυαλό μας και πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε μάτσα να είμαστε εμείς, να μην είμαστε η καλή ομάδα και να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικά καλή ομάδα και να κερδίσουμε τα μάτια έτσι. Δημήτρη, μετά από τόσο καιρό, γιατί το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει χθες και ενώ έχετε καταφέρει το παράδοξο χωρίς κόσμο στην Τούμπα να έχετε πάρει όλα τα παιχνίδια, έχετε βρει τι φταίει, το ψάχνετε ακόμα? Γιατί συνεχώς ο κόσμος ακούει ότι θα το διορθώσουμε, αλλά δεν βλέπει αποτέλεσμα μακριά από την Τούμπα. Κοιτάξτε, προσπαθούμε πραγματικά μέσα από τις προπονήσεις να είμαστε το ίδιο, είτε παίζουμε εδώ είτε παίζουμε εκτός. Ακόμα δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη χημεία, πιστεύω, ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές ή προσπαθούμε να καταλάβουμε ακόμα να προσπαθήσουμε να βρεθούμε μεταξύ μας και πιστεύω ότι είναι αυτό ένα κομμάτι το οποίο δείχνουμε άλλο πρόσωπο εδώ και άλλο πρόσωπο εκτός. Ακολουθεί ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης αύριο. Η σκέψη σας? Θα μπούμε μέσα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όπως είπα και πριν, είναι σαν να παίζουμε, σαν να μην είμαστε, σαν να είμαστε εμείς το outsider. Πρέπει να μπούμε μέσα και να, όχι μόνο να λέμε ότι είμαστε ΠΑΟΚ και ότι απλά θα κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλά να ματώσουμε από το πρώτο λεπτό για να αποδείξουμε ότι μπορούμε γρήγορα να σκοτώσουμε τον αντίπαλο και να μην χάνουμε ευκαιρίες όπως σε άλλα παιχνίδια. Συζητάτε μεταξύ σας και σκέφτεστε ότι σε λίγο καιρό φτάνει η ώρα που θα επιστρέψει ο κόσμος στην Τούμπα? Σίγουρα ανυπομονούμε. Οι νέοι πήραν μια γεύση από την προπόνηση και θέλουν και αυτοί να δουν πώς είναι, ειδικά να παίζει και σε ντέρμπι με τον κόσμο δίπλα μας. Σίγουρα μας λείπουν, σίγουρα τους θέλουμε δίπλα μας, γιατί όταν υπάρχει αυτή η θετική ενέργεια από όλους, το έχω ζήσει αυτό, είναι λες και γυρίζει το μάτς μόνο του, είτε πάει στραβά είτε πάει καλά. Οπότε τους χρειαζόμαστε δίπλα μας και όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Κάτι τελευταίο τουλάχιστον από μένα, έχεις αποκτήσει εικόνα για τη μάχη του πρωταθλήματος μετά από 8 αγωνιστικές? Εντάξει, όπως είδαμε φέτος. Εγώ προσωπικά έχω να δω χρόνια το πρωτάθλημα να χάνουν όλοι οι βαθμούς. Αυτό είναι καλό, θα δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ελπίζω εμείς η ομάδα μας να κερδίζουμε τα μάτς, να μην είμαστε αυτοί που θα χάνουμε βαθμούς, να σιγά σιγά να ανεβάζουμε ρυθμό και να βρίσκουμε αυτό που θέλουμε ο προπονητής, να βρούμε τη χημεία μεταξύ μας. Και αν το καταφέρουμε αυτό και φτάσουμε όλοι στο πικ και στο 100%, πιστεύω είμαστε πολύ καλά να το πάρουμε το πρωτάθλημα.